εργατή έπαθε. Οκ, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που θέλω να σου πω εγώ. Ναι, ότι ναι. πρέπει να έχει την ικανότητα κάποιος, αναλόγως στον ρόλο που θα παίξει, να ξέρει μετά να τον αποδομήσει. Να ξέρει να τον αποδομήσει. Και δυστυχώς ο άνθρωπος, επειδή ταυτίζεται, ο νους κολλάει, θα λέγαμε, και κάθε τι που ενεργοποιείται μέσα μας γίνεται όλο και πιο εαυτός μας. Γιατί η ταύτιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάτι που το νομίζουμε για αυτό ενώ δεν είναι. Δηλαδή, ένα κομμάτι μας, μια ενέργεια που βγαίνει, επειδή συνεχώς μας περικλεί, μας πληρεί μια ενέργεια, γινόμαστε αυτή η ενέργεια. Έτσι. Και από τη στιγμή που γίναμε αυτή η ενέργεια, πρέπει λοιπόν αυτή η ενέργεια να φύγει, να γίνουμε μια άλλη ενέργεια μετά. Όταν η ενέργεια αυτή μένει, λέμε ταυτιζόμαστε. Δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό. Καταλαβαίνεις. Όλοι στην αρχή ταυτιζόμαστε με κάτι. Αλλά όταν τον ενεργοποιείς και είσαι μέσα εκεί, μετά ξεχνάς τις άλλες δονήσεις, τις πιο υψηλές που έχεις, και μετά αφού είσαι ταυτισμένος με αυτές τις δονήσεις, νιώθεις σαν εαυτό σου, έτσι, αυτό τον εαυτό που δημιούργησες για να περάσεις το ρόλο. Αυτό έχει συμβεί και στην προσωπικότητά μας, μια που το είπαμε. Κάθε φορά που ο άνθρωπος, τα λέγαμε, κατέβηκε σε αυτούς τους διαχωρισμούς, σε αυτά τα επίπεδα, τι έκανε, δημιούργησε εκ της γης, έτσι, και κόλλησε πάνω του, τα λέγαμε, αυτές τις συχνότητες τις οποίες αυτός δημιουργεί αυτά τα αποκομμένα εγώ. Αυτή η προσωπικότητα. Λόγω του πλανήτη Γη και των ενεργειών που ήταν εκεί πέρα, κάθε μεγάλη οντότητα που έρχεται εδώ πέρα, επειδή συνδέεται με καρμικά, θα λέγαμε, με τον πλανήτη Γη, αυτόματα αυτές οι αποσυντικές δυνάμεις του πλανήτη Γη, σαν ενέργεια που είχε τότε, μπαίνουν μέσα μας και μας δίνουν την ιδιότητα να μπορούμε εμείς να δομήσουμε, έτσι, ορισμένες ενέργειες που κάτω από αυτές θα προσεγγίσουμε την πραγματικότητα. Και είναι τα διάφορα εγώ, οι διάφοροι αυτοί μας. Τα διάφορες αποκομμένες ανθρωπικές δονήσεις που έχουμε μέσα μας. Καταλαβαίνεις. Όσο εμείς ταυτιζόμαστε με αυτές λοιπόν, νομίζουμε ότι είναι αυτός μας. Αυτός. Ο αληθινός. Ενώ βέβαια είναι ο αληθινός ένα κομμάτι, εμείς νομίζουμε ότι είναι το μοναδικό κομμάτι. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλαβαίνεις. Είμαστε τόσο ταυτισμένοι με τα χαμηλά κομμάτια μας που έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα. Αυτή είναι λοιπόν η ταύτιση. Και αυτά γιατί σαν ηθοποιοί θέλουμε να παίξουμε τον ρόλο αυτόν εδώ. Καταλαβαίνεις. Και ταυτιστήκαμε τον ρόλο και καλά κάναμε. Γιατί είμαστε καλοί ηθοποιοί και έγινε αυτός μας ο ρόλος. Αλλά έρχεται η ώρα που το θέατρο τελειώνει. Και πρέπει να θυμηθούμε τώρα ποιοι είμαστε. Πρέπει να αποβάλουμε τον Τζόκερ που είπες. Να αποβάλω τον Batman από μέσα μου. Με ποια είναι να το αποβάλω. Σαν γνώση θα μείνει, σαν εμπειρία. Έτσι. Αλλά σαν επιλογή και σαν. Σαν επιλογή πρέπει να διαλέγουμε προς μέγιστο όφελος την ανώτερη συχνότητα. Γιατί τι είπαμε, η ανώτερη συχνότητα επειδή έχει μεγάλη συσχετικότητα σχετίζεται με παραπάνω πληροφορίες, άρα παραπάνω χρήσιμο για μας. Έτσι. Άρα παραπάνω δημιουργία, άρα παραπάνω ένωση, άρα παραπάνω ενέργεια. Καταλαβαίνεις. Τα πάντα είναι πόσο σχετικότητα, πόσο σχετίζομαι με το περιβάλλον. Τώρα που